Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Στο επίκεντρο της ΠΕΔ Κρήτης, στο προσφυγικό, ζητούν συνάντηση με τον Μουζάλα οι δήμαρχοι της Κρήτης. Άνοιξε η παιδοψυχιατρική του Παγνή, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Πέτρου Γιαννουλάτου, τα επίσημα εγγένεια. Στη δικαστική οδό στρέφεται πλέον ο ΟΑΚ, προκειμένου να εισπράξει τα χρήματα που του οφείλουν οι Δήμοι του νησιού. Τι λέει ο διευθύνοντας σύμβουλος του οργανισμού. 8 ώρες διήρκησε το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, στο επίκεντρο του οποίου βρέθηκε το μείζον θέμα του προσφυγικού εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Δευτέρας. Οι πολιτικοί αρχηγοί πλην Δημήτρη Κουτσούμπα και Βασίλη Λεβέντη κατέληξαν σε κοινό ανακοινοθέν, σε μία μίνιμουμ κοινή γραμμή. Στο κοινό ανακοινοθέν που υπογράφουν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι και ανεξάρτητοι Έλληνες, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι χώρες που διαφοροποιούνται από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρίσκονται αντιμέτωπες με συνέπειες. Ενώ καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκεκριμενοποιήσει ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτές. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας ενημερώσει για αυτή τη σύσκεψη, είναι ο Πέτρος Διωδάκης. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγάπη Μαραθώνιο, όπως είπες και εσύ, το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Εν τέλει, μετά από 8 ώρες συνεδρίασης, η ενιαία γραμμή που ζητούνταν σε εθνικό επίπεδο για το προσφυγικό φαίνεται ότι ευρέθη. Και αυτό σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός πηγαίνει ενισχυμένος στην κρισιμότατη Σύνοδο Κορυφής της Δευτέρας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας για το μείζον αυτό ζήτημα. Είναι λογικό ότι κατέληξαν οι πολιτικοί αρχηγοί σε ένα κοινό ανακοινωθέν με δεδομένο ότι είχαν εκφραστεί πριν ακόμα από τη συνεδρίαση η διάθεση από όλες τις πλευρές για να υπάρξει μια τουλάχιστον κοινή συνισταμένη σε αυτό το ζήτημα. Από την άλλη, δεν είναι και τελείως παράλογο, παρότι είναι εντυπωσιακό, ότι τους πήρε και τόση ώρα για να καταλήξουν στο κείμενο συμπερασμάτων. Και αυτό γιατί όπως είχαν ξεκαθαρίσει οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι διατεθειμένοι να συμφωνήσουν με τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν τον εμπιστεύονται. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει κουβέντα επί πολλές ώρες για διάφορες διατυπώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν διπλή ερμηνεία. Με αμοιβές υποχωρήσεις στο τέλος από όλες τις πλευρές, καταλήξαμε στο κοινό ανακοινωθέν, το οποίο υπογράφουν οι πάντες πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα και του Βασίλη Λεβέντη. Και αν για το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ ήταν αναμενόμενο, με δεδομένο ότι η θέση του κόμματός του είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει λύση εντός των πλαισίων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον Βασίλη Λεβέντη δεν ήταν κάτι που ανέμεναν πολύ. Ο λόγος που ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών δεν υπογράφει το κοινό ανακοινωθέν είναι ότι η συζήτηση και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών περιορίστηκαν στο προσφυγικό. Έκανε την πρόταση του κ. Λεβέντης να συζητηθούν γενικότερα τα ζητήματα και κυρίως το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης οικουμενικής, όπως έχει θέσει κατ' επανάληψη. Τέθηκε σε ψηφοφορία, δεν πέρασε η πρότασή του και από εκεί πέρα ο ίδιος θεώρησε ότι δεν υπήρχε νόημα να υπάρξει ταύτιση απόψεων σε ένα και μόνο ζήτημα. Κριτική στάση βεβαίως απέναντι στην κυβέρνηση είχαν και τα υπόλοιπα κόμματα, και το Ποτάμι και η Νέα Δημοκρατία. Και το ΠΑΣΟΚ εν τέλει επέλεξαν να υπογράψουν το κοινό ανακοινωθέν. Μετά τη συζήτηση, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι κατά τη διάρκεια αυτής άσκησε δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Διαπίστωσε όμως ότι έστω και με καθυστέρηση η κυβέρνηση προσαρμόζεται στο ρεαλισμό. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Γεννηματά, τόνισε ότι δεν αποτελεί λευκή επιταγή το κοινό ανακοινωθέν, αλλά είναι ενδεικτικό της διάθεσης για συνεννόηση, η οποία όμως δεν σημαίνει και ανοχή στα λάθη και στην αδράνεια. Τώρα ο επικεφαλής του Ποταμιού, ο Σταύρος Θεοδωράκης, δήλωσε ότι μετά κόπων και βασάνων έχουμε επιτέλους μία μίνιμουμ κοινή γραμμή. Ο κύριος Θεοδωράκης, ο οποίος είχε καταθέσει και πρόταση να υπάρξει ένας υπερυπουργός, ο οποίος να ασχολείται αποκλειστικά με το μεταναστευτικό ζήτημα, η πρότασή του δεν έγινε αποδεκτή, όπως δεν έγινε αποδεκτή και η πρόταση της Φόβης Γεννηματά να υπάρχει ξεκάθαρα και ρητά στο κοινό ανακοινωθέν ότι όλες αυτές οι προτάσεις μπορούν να εφαρμοστούν από οικουμενική και μόνο κυβέρνηση. Μάλιστα, Πέτρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και στο σημείο αυτό να πάμε να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών. Στην οκτάωρη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών, η Νέα Δημοκρατία άσκησε δρυμύτατη κριτική στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση για τους μέχρι σήμερα χειρισμούς της στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Χειρισμούς που έχουν φέρει τη χώρα στην κατάσταση την οποία όλοι οι Έλληνες βιώνουν σήμερα. Έστω και με καθυστέρηση, η κυβέρνηση αρχίζει και προσαρμόζει τη στρατηγική της στο ρεαλισμό. Τέθηκε και συμφωνήθηκε ένα ελάχιστο κοινά αποδεικτό πλαίσιο
εθνικής στρατηγικής, την οποία πρέπει να διεκδικήσει η χώρα στην συνάντηση της Δευτέρας. Αλλά από εκεί και πέρα διατηρώ τις έντονες επιφυλάξεις μου κατά το πόσο ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Για τα κλειστά κέντρα, κύριε Πρόεδρε, τι ακριβώς είπατε, πού ήταν η διαφωνία? Υπάρχει ρητή αναφορά στην ανακοίνωση για την ανάγκη ενίσχυσης προαναχωρησιακών κέντρων, κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων που αφορούν τους παράτυπους μετανάστες. Και αυτό από μόνο του συνιστά μια απαραίτητη προσαρμογή της κυβέρνησης στην τρέχουσα κατάσταση. Η Ευρώπη έχει μεγάλες ευθύνες για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα μας θα πρέπει να απομονωθεί. Η χώρα χρειάζεται συμμαχίες. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχασε πολύτιμο χρόνο. Αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτή η εθνική γραμμή που διαμορφώθηκε και σήμερα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση εθνικής ενότητας όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων για να αντιμετωπίσει την κρίση. Επιβεβαιώνονται όλες οι προβλέψεις μας από την αρχή ότι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και άλλων κομμάτων οδηγούν μόνο σε εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων μεταναστών στην Ελλάδα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν συνενεί με τα διάφορα παζάρια, τα αλυσβερίσια της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην επικείμενη σύνοδο κορυφής, αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη σε αρκετά ζητήματα των άλλων αστικών κομμάτων. Εμείς επιμείναμε στην ανάγκη να υπάρξει ένας υπουργός κοινής αποδοχής, να υπάρξει ένα σύστημα που θα διοικεί το χάος που αυτή τη στιγμή υπάρχει σε όλη τη χώρα. Η πρότασή μας δεν έγινε αποδεχτή από τον κύριο Τσίπρα, αλλά αισθανόμαστε νικητές ως προς την ουσία του κοινού ανακοινοθέντος. Δηλαδή ότι πέρα από γενικόλογες πια τοποθετήσεις, η χώρα αναλαμβάνει, όπως σας είπα, να απλώσει το χέρι στους πρόσφυγες, το έχει κάνει ήδη, αλλά από την άλλη δίνει και ένα σήμα στον υπόλοιπο κόσμο ότι δεν μπορεί να φιλοξενήσει τους μετανάστες όλου του κόσμου. Είναι σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας τη Δευτέρα το πρωί θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες έχοντας στα χέρια του μια εθνική γραμμή που αφορά το μεταναστευτικό. Μια κοινή γραμμή στα ελάχιστα, εκπροσωπώντας το σύνολο του ελληνικού λαού. Υπήρξαν και αρκετές διαφωνίες όσον αφορά γενικότερα κυβερνητικά θέματα, αλλά είναι σημαντικό ότι πλέον ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει υποστεί τη μεγαλύτερη πίεση από την μεγάλη προσφυγική κρίση από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται στις Βρυξέλλες ζητώντας να εφαρμοστούν οι διεθνείς συμφωνίες. Η Ένωση Κεντρών Διεμού ζήτησε η συζήτηση να μην κινηθεί μόνο γύρω από το προσφυγικό, αλλά και γύρω από την οικονομία και το μέλλον της χώρας και το ενδεχόμενο σχηματισμού νέας κυβέρνησης με 230 βουλευτές ευρυτέρου κοινοβουλευτικού πέλματος. Ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και όλα τα κόμματα, και το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ, όλοι είπαν να μην γίνει συζήτηση για άλλα θέματα, μόνο για το προσφυγικό. Μετά από αυτό δήλωσα εξ αρχής ότι δεν θα υπογράψει ενός κεντρών το κοινό ανακοινωθέν και θεωρεί τη συζήτηση φιάσκο. Παραμένουμε στο θέμα, καθώς το προσφυγικό βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της ΠΕΔ. Οι δήμαρχοι αποφάσισαν να ζητήσουν συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπογραμμίζοντας πως δεν μπορούν να κλείσουν τα μάτια στο πρόβλημα, αλλά η πρότασή τους είναι για προσωρινή φιλοξενία μικρών προσφυγόπουλων. Η Κρήτη και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να κλείσει στα μάτια στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία με το προσφυγικό. Πρέπει και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας στο μέτρο του δυνατού, τόνισαν οι δήμαρχοι της Κρήτης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που πραγματοποιήθηκε στο οροπέδιο Λασιθίου. Υπήρξε έντονος προβληματισμός κυρίως για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός. Μπορεί η Κρήτη μέχρι στιγμής να έχει εξαιρεθεί, όπως και η Πελοπόννησος, από το σχεδιασμό του Υπουργείου, όμως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει στο μέλλον, αφού αυτό ξεκαθαρίστηκε από τον αρμόδιο Υπουργό στη συνάντηση με την ΚΕΔΕ.
Σε πρώτη φάση, οι δήμαρχοι της Κρήτης θα ζητήσουν άμεση συνάντηση με τον κύριο Μουζάλα προκειμένου να ξεκαθαριστεί ποιος θα είναι ο ρόλος της Κρήτης και με γνώμονα ότι ξεκινάει η νέα τουριστική σεζόν. Να διευκρινιστούν οι προθέσεις και ο κυβερνητικός σχεδιασμός που αφορά στην Κρήτη. Σε κάθε περίπτωση, και αυτό εφήγει από πάρα πολλά μέλη της ΠΕΔ, και είναι σωστό, θα πρέπει να γυφθεί υπόψη ότι η Κρήτη βρίσκεται στην άνοιξη της τουριστικής περίοδου, ότι εκατοντάδες επαγγέλματα διαβιούν από τον τουρισμό και επομένως αυτή η ευαισθησία του νησιού, που είναι καθ' αυτό τουριστικός προορισμός, θα γυφθεί υπόψη και κατά τους ειδικότερους σχεδιασμούς όλων των Δήμων. Στις τοποθετήσεις τους, οι δήμαρχοι τόνισαν με νόημα ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη στάση της και όλοι επεσήμαναν ότι κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του σε ένα τέτοιο ανθρωπιστικό ζήτημα. Λάβουμε τις ευθύνες μας ως μέρος της κοινωνίας, της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας, και ο καθένας Δήμος χωριστά, αλλά και από κοινού ως ΠΕΔ Κρήτης, άρα κατ' επέκταση ως νησί. Αυτό λοιπόν το οποίο είπε και ο πρόεδρος το βρίσκω απόλυτα λογικό και νομίζω ότι αυτό είναι κοινό αίτημα όλων. Θέλουμε να ξέρουμε, θέλουμε να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Θεωρώ ότι όσο καλά οργανωμένοι και να είμαστε, όσο καλή πρόθεση και να έχουμε, όσο μεταξύ μας θα ενέργεια και αν λειτουργήσουμε και σχεδιάσουμε, θα υπάρξουν ζητήματα που θα έχουν επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση και ειδικά στο ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου που περιμένουμε όλοι το επόμενο διάστημα. Το θέμα λοιπόν το οποίο συζητάμε έχει πολλές διαστάσεις. Καταρχάς είναι ανθρωπιστικό. Και από τη στιγμή που είναι ανθρωπιστικό, νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λείπει από την βοήθεια στην επίλυση ενός τέτοιου προβλήματος. Είναι εθνικό επίσης, άρα δεν μπορούμε να λείπουμε ούτε από εκεί. Από τη στιγμή που αποτελούμε ένα σημαντικό κορμό, άσχετα αν δεν μας θεωρούν έτσι, του κράτους μας. Είναι εξόδος επίσης όπως πολιτικό. Εδώ θα πρέπει να ρίξουμε και ευθύνες κάπου. Το ένα είναι να δούμε αν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός του κράτους. Διαπίστωση προσωπική μας δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός του κράτους. Το πρόβλημα λοιπόν θα κατέβει από το κράτος αυτόματα στην αυτοδιοίκηση. Και όχι τόσο στην περιφερειακή, η οποία θα κάνει μόνο διαχείριση ποσών και κονδυλίων, θα κατέβει στην τοπική άλφα βαθμού. Σε αυτό είστε σίγουροι. Το κράτος ως κράτος θα έρθουν οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, δυστυχισμένοι, αλλά μαζί με αυτούς θα έρθουν και άλλοι για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί δεν είναι όλοι πρόσφυγες. Άρα γιατί το λέω με αυτή την έννοια. Είναι το καθαρό ανθρωπιστικό και είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε αλληλέγγυοι με τους πρόσφυγες, τους ανθρώπους που είναι μέσα από εμπόλεμες περιοχές. Μαζί με αυτούς όμως είναι και μετανάστες οι οποίοι χωρίς να τηρούν διαδικασίες περνάνε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αυτό που θα προτείνουν στον κύριο Μουζάλα οι δήμαρχοι της Κρήτης είναι, εάν είναι δυνατόν, στο νησί να φτάσουν προσφυγόπουλα τα οποία έχουν χάσει τους γονείς τους. Θα το δούμε αυτό κατά τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον αρμόδιο υπουργό. Εάν ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει τη φιλοξενία των παιδιών που έχουν μείνει ασυνόδευτα επειδή έχουν χάσει τους γονείς τους, έχουμε τη γνώμη ότι θα μπορούσε η Κρήτη να τα περιθάλψει και να φροντίσει για τη διαμονή και τη σύντησή τους. Στη σημερινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων αποφασίστηκε επίσης άμεσα μέχρι τις 20 Μαρτίου κάθε Δήμος να συγκεντρώσει ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία από το λιμάνι του Ηρακλείου και το λιμάνι των Χανίων θα κατευθυνθεί στην Ιδωμένη για να παραδοθεί στον Δήμαρχο της περιοχής. Αποφασίστηκε επίσης σήμερα ότι θα συλλογούν εφόδια πάσης φύσεως μέχρι τις 20 Μαρτίου, τα οποία και θα παραδοθούν συνοδευόμενα από αντιπροσωπεία της ΠΕΔ στο Δήμαρχο που ανήκει η περιοχή της Ιδωμένης για άμεση παροχή βοήθειας στους συγκεντρωμένους εκεί πρόσφυγες. Δείτε στη συνέχεια το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Παρά τους ελέγχους και τα πρόστιμα, στα ύψη η αδήλωτη εργασία ξεπέρασε το 14% στην Κρήτη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
Χρονιά ρεκόρ για τις κριτικές εξαγωγές. Αποδείχθηκε το 2015 σε σύγκριση με το 2014, μετά από επεξεργασία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης στα στοιχεία της Ελστάτ, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Προέδρου του ΣΕΚ, του κ. Καλαμπόκη. Η πορεία ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, με το σύνολο των κριτικών εξαγωγών να φτάνει στο ποσό των 486 εκατομμυρίων ευρώ. Χρονιά ρεκόρ για τις κριτικές εξαγωγές. Αποδείχθηκε το 2015 σε σύγκριση με το 2014, όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος Εξαγωγείων Κρήτης, που επεξεργάστηκε τα στοιχεία της Ελιστάτ, αλλά και όπως είχε προβλέψει ο πρόεδρος της ΣΕΚ, Άλγης Καλαμπόκης. Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τον ΣΕΚ, το σύνολο των κριτικών εξαγωγών φτάνει στο ποσό των 486 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 294 εκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση, που ανέρχεται σε 65,3%, σύμφωνα με το ΣΕΚ, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας και αναδεικνύει την Κρήτη ακόμα μια φορά ως μία από τις πιο δυναμικές εξαγωγικές περιφέρειες της Ελλάδας. Το σύνολο των εξαγών της Κρήτης έχει φτάσει στο 9 τα 400 εκατομμύρια και με βάση τις προβλέψεις μας θα ξεπεράσουμε τα 500 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι είναι ένα διαχρονικό ρεκόρ. Άρα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το 2015 σαν μια χρονιά ρεκόρ για τις κριτικές εξαγωγές, που μέχρι πρότινος ήταν το 2013 με 363. Το 2013 οι εξαγωγές της Κρήτης είχαν ανέλθει σε 363 εκατομμύρια ευρώ, το 2012 σε 265 και το 2011 σε 282. Με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, ο οποίος αποτελεί το 67,7% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών με 329 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζει αύξηση ίση με 113,6%. Ο κλάδος των χημικών και πλαστικών έρχεται δεύτερος με μερίδιο περίπου 21% επί του συνόλου των εξαγωγών της Κρήτης και αύξηση της τάξης του 50%. Δείχνει ότι η αγορά έχει τη δύναμη και την τάση να αυτορυθμίζεται, να προχωρά παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν, υπάρχουν και ευχή όλων είναι να μην υπάρχουν τουλάχιστον επί μακρόν, γιατί βλέπω ότι τα capital controls είναι κάτι που μας συνοδεύουν στη ζωή και θα μας συνοδεύουν για το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι εξαγωγοί της Κρήτης έδειξαν τη δυναμική τους καταγράφοντας αυτά τα ρεκόρ μέσα σε αντίξωες συνθήκες, κάνοντας την εισρωή του χρήματος ακόμη πιο δυνατό, πιο δυνατή στο νησί μας. Σημαντική είναι και η αύξηση των κριτικών εξαγωγών προς τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, που κατέχουν την έκτη θέση ανάμεσα στους κυριότερους αγοραστές των κριτικών προϊόντων με μερίδιο 2,9%. Ο Καναδάς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Κένια, η Κίνα, το Μεξικό, η Αίγυπτος και η Τινησία. Σταθερή είναι η πορεία των εξαγωγών προς Αυστραλία, Ιαπωνία και Νέα Ζηλανδία, ενώ μείωση παρουσιάζεται στις εξαγωγές προς Ρωσία. Να προσθέσω ότι περίπου το 60-65% των εξαγωγών μας πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα αντιλαμβάνεστε την σημαντική προστιθέμενη αξία που έχει αυτή, αν θέλετε, η οικονομική ζώνη για τα προϊόντα της Ελλάδος που ταξιδεύουν χωρίς προβλήματα και με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις συνθήκες Σέγγεν και όλα τα συναφή. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το υπόλοιπο 35% γίνεται σε τρίτες χώρες, που τα πράγματα είναι ευνοϊκά πλέον και εκεί. Με ανασφάλιστους εργαζόμενους συνελήφθη να λειτουργεί μία στις 6 επιχειρήσεις το 11ο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου πέρυσι. Στην Κρήτη, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο Άρτεμις του Υπουργείου Εργασίας, μόνο τον Νοέμβριο η μαύρη εργασία έφτασε στο 14,75% για τις επιχειρήσεις και στο 5,75% για τους εργαζόμενους. Μία στις 6 επιχειρήσεις απασχόλησαν ανασφάλιστους εργαζόμενους την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2015, σύμφωνα με στοιχεία από το ΣΕΠΕ και την ΕΙΠΕΑ του ΙΚΑ. Συνολικά ελέγχθησαν δειγματοληπτικά από την 1η Ιανουαρίου στις 30 Νοεμβρίου 31.348 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 5.173 βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους. Δυστυχώς, αυτό υπήρχε και θα υπάρχει όσο δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Η πραγματικότητα, η μαύρη εργασία υπάρχει. Βασιλεύει παντού, με αποτέλεσμα να χάνονται εισφορές εργαζομένων, τα ταμεία να μην γεμίζουν τα ταμεία, να μην μπορούν να δώσουν συντάξεις, να μην μπορούν να δώσουν και την περίθαλψη που πρέπει για να πληρώσουν τη βασική περίθαλψη. Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο δεν μπορεί να περιοριστεί, έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Όσο δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, όσο οι μηχανισμοί και εδώ στα Χανιά είναι ελλιπείς από προσωπικό, τόσο πιο πολύ μαύρη εργασία θα ζει και θα βασιλεύει. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο Άρτεμις του Υπουργείου Εργασίας,
Μόνο τον Νοέμβριο η μαύρη εργασία έφτασε στο 14,75% για τις επιχειρήσεις και στο 5,75% για τους εργαζόμενους. Υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν ωστόσο σε κλάδους υψηλής παραβατικότητας. Στην Αττική, επιχειρήσεις με ανασφάλιστους έφτασαν στο 24% και οι αδήλωτοι εργαζόμενοι στο 14%. Στην Κρήτη στο 44% και οι αδήλωτοι στο 23,07%. Το σχέδιο του ΣΕΠΕ προβλέπει μείωση του βασικού προστίμου για την αδήλωτη εργασία σε 3.500 ευρώ από τα 10.550 που είναι σήμερα. Στο σύνολο των 132.874 εργαζόμενων στις επιχειρήσεις εντοπίστηκαν 9.293 αδήλωτοι εργαζόμενοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα 97,8 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά εκτιμάται ότι πληρώθηκε μόλις το 20%, δηλαδή 19,5 εκατομμύρια ευρώ με έκπτωση 30%, με αποτέλεσμα να μπει ζεστό χρήμα στα ταμεία του δημοσίου της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Και στα Χανιά μας. Αυτά που έχουμε επισημάνει εμείς κατά καιρούς είναι ότι η μαύρη ανασφάλιστη εργασία υπάρχει στους χώρους του επισητισμού, στα ξενοδοχεία και στην οικοδομή ακόμα. Αυτή τη λίγη οικοδομή υπάρχει ακόμα και ανασφάλιστη εργασία και σε άλλους βέβαια χώρους. Γι' αυτό έχουμε καλέσει επανειλημμένους και τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους εδώ πέρα που, από τα βάθια σωματεία, να καταγγέλνουν τις περιπτώσεις μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, έτσι ώστε όπου υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα να τα αποκρούν με τους ελέγχους που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου εκτιμώντας ότι η πραγματική ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία ξεπερνά το 25%. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως η καταγεγραμμένη αδήλωτη εργασία εμφανίζεται στο 16,5% εξαιτίας της μεγάλης αύξησης της μερικής και της εκπεριτροπής απασχόλησης, αφού πολλοί εργοδότες δηλώνουν τους εργαζόμενούς τους, αλλά όχι τις πραγματικές ώρες εργασίας και αποδοχές. Μόνο το ΙΚΑ εκτιμά πως κάθε χρόνο χάνει περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ από την ανασφάλιστη εργασία. Στη δικαστική οδό στρέφεται πλέον ο ΟΑΚ προκειμένου να εισπράξει τα χρήματα που του οφείλουν οι Δήμοι του νησιού. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης καταβάλει μία ακόμη προσπάθεια να συμμαζέψει τα οικονομικά του προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του την ίδια ώρα που η πολιτεία δεν έχει φανεί εδώ και καιρό συνεπής απέναντι στις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τον οργανισμό. Προβληματισμός επικρατεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης για τη δραματική μείωση τα τελευταία χρόνια της κρατικής επιχορήγησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2013 διατέθηκαν περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ στον τότε ΟΑΔΙΚ και τον ΟΑΝΑΚ για να πέσει τον επόμενο χρόνο η επιχορήγηση στα 2 εκατομμύρια όταν οι δύο οργανισμοί συγχωνεύτηκαν και να φτάσει φέτος η διοίκηση να ζητά μόλις 500.000 ευρώ παρά τις αυξημένες αρμοδιότητες και ανάγκες. Μάλιστα, το ποσό αυτό αφορά σε έργα στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης και δεν προορίζεται για τις λειτουργικές ανάγκες του ΟΑΚ. Σε γραπτή ενημέρωση που έγινε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης από τον Διευθύνων Σύμβουλο Λευτέρη Κοπάση, σημειώνεται χαρακτηριστικά. Σχετικά με την οικονομική κατάσταση του οργανισμού, η επιτυχία να τεθεί σε λειτουργία το διυλιστήριο και το φράγμα του από Σελέμη επιτρέπει πλέον την ανάκτηση του κόστους λειτουργίας του ως προς την πρώην ιδέα από Σελέμη. Ενώ η συνέχιση των έργων του ΒΟΑΚ στο νέο ΕΣΠΑ περιορίζει την ανάγκη επιχορήγησης για τη λειτουργία της πρώην ΕΙΔΕ ΒΟΑΚ σε μόλις 500.000 ευρώ ανά έτος. Όπως εξηγεί ο κ. Κοπάσης στην επιστολή του προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΚ, το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκε στον οργανισμό τα έτη 2014 και 2015 αντιστοιχούσε στην οφειλή προς τη ΔΕΗ. Την ίδια ώρα εκκρεμεί η ίσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών από Δήμους της Κρήτης. Πρόκειται κυρίως για οφειλές που κάποιοι Δήμοι είχαν προς τον ΟΑΝΑΚ και πλέον ο ΟΑΚ τις διεκδικεί δικαστικά. Τον ερχόμενο μήνα έχουν οριστεί οι δικάσιμοι για αγωγές σε Δήμους που όφειλαν παρασχεθήσεις υπηρεσίες στον πρώην ΟΑΝΑΚ, δηλαδή του Δήμου Ηρακλείου 550.000 ευρώ, του Δήμου Μαλεβιζίου 62.000 ευρώ και του Δήμου Βιάνου 111.000 ευρώ. Οι αγωγές αυτές χρειάστηκε να επαναπροσδιοριστούν σε αρμόδιο δικαστήριο το 2014 και να τις διεκδικήσουμε εκ νέου αφού είχαν εγκαταληφθεί και χρησιμοποιούνταν μόνο ως άλοθη από τον Γενικό Διευθυντή του πρώην ΟΑΝΑΚ για τις δυσθεώρητες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τρίτους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Με βάση απόφαση που έχει ήδη λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, πρόκειται να ανατεθεί εξειδικευμένος έλεγχος από ορκωτούς λογιστές σε βάθος πενταετίας για τα ευρήματα φορολογικών και ασφαλιστικών παραβάσεων που έχουν εντοπιστεί. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Πέτρου Γιαννουλάτου
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Παγνή. Το παρόν έδωσαν επίσης, μεταξύ άλλων, οι διοικήσεις της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και του Παγνή. Εγκαινιάστηκε σήμερα η παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, που ξεκίνησε τη λειτουργία της πριν από ένα χρόνο μέσα από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Πλέον η λειτουργία συνεχίζεται, με το κόστος να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, ενώ άμεσα θα γίνουν και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όπως είπε η υποδιοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Αυτό είναι γεγονός. Η παιδοψυχιατρική κλινική είναι η πρώτη παιδοψυχιατρική κλινική στην Κρήτη. Είναι μοναδική στη Νότιο Ελλάδα. Έγινε με προσπάθειες πολλών ανθρώπων. Μετά τη λήξη του ΕΣΠΑ, να μην γίνει το σύνηθες, να κλείσει δηλαδή ένα πρόγραμμα, αλλά να παραμείνει. Μετά τον Οκτώβριο που ολοκληρώθηκε το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου η κλινική λειτουργήσε πιλωτικά και είχε πολύ καλά αποτελέσματα, χρηματοδοτείται σε αυτή τη φάση από το νοσοκομείο, το προσωπικό, και έχει δεσμευτεί, και εδώ είναι και η συμβολή της ηγεσίας του Υπουργείου, έχουν δεσμευτεί 13 θέσεις στην επικείμενη προκήρυξη, η οποία δεν έχει και πάρα πολλές θέσεις, αλλά επειδή είναι προτεραιότητα μπορέσαμε και τις εξασφαλίσαμε, 13 θέσεις μόνιμου προσωπικού για την παιδοψυχιατρική κλινική. Παιδοψυχιατρικές κλινικές υπάρχουν μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά η κλινική αυτή έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό, όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά για ολόκληρη την Νότια Ελλάδα. Άκρως απαραίτητη. Ζούμε σε μια εποχή που τα προβλήματα ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων εντείνονται πάρα πολύ, και αν τώρα δεν δουλέψουμε με την ψυχική υγεία σε αυτή την ηλικία, θα έχουμε ψυχοπαθολογίες ενηλίκων πολύ μεγάλου βαθμού, μεγαλύτερου και από σήμερα μεθαύριο. Θέλω να πω ότι είναι ένα κομμάτι του σχεδίου μας στην περιφέρεια της Κρήτης. Για να μπορέσει η παιδοψυχιατρική κλινική να παίξει το ρόλο της, πρέπει να ενισχύσουμε σε κάθε νομό ιατροπαιδαγωγικά τμήματα, άλλες δομές στεγαστικές, ξενώνες παιδιών και νεφήβων. Μόνο ένα δίκτυο δηλαδή υπηρεσιών μπορεί πραγματικά να εξασφαλίσει και να θωρακίσει την ψυχική υγεία των παιδιών. Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα είναι πολύ σημαντική η λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας στην παιδοψυχιατρική, ειδικά σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο όπως είναι το δικό μας, με την έννοια ότι παρέχει υπηρεσίες σε μια πολύ ευαίσθητη ομάδα ασθενών όπως είναι τα παιδιά και μάλιστα σε μια πάρα πολύ μεγάλη περιφέρεια με πολύ αυξημένες ανάγκες. Ξέρουμε και από την ψυχιατρική ενηλίκων και από την παιδοψυχιατρική ότι δυστυχώς η κρίση έχει επιδεινώσει πάρα πολύ τα προβλήματα ψυχικής υγείας σε όλα τα επίπεδα. Και ότι η διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση, κοινωνική κατάσταση των οικογενειών, οδηγεί όλο και περισσότερα παιδιά να ζητήσουν βοήθεια από παιδοψυχιατρικές μονάδες. Πέντε σχεδόν μήνες μετά την τοποθέτησή τους, οι ηλεκτρονικοί πίνακες παροχής πληροφοριών που έχουν μπει σε διάφορα κεντρικά σημεία των Χανίων παραμένουν ανενεργοί. Η δοκιμαστική τους λειτουργία τίνει να εξελιχθεί μόνιμη. Εξέλιξη που μόνο αρνητικά σχόλια προκαλεί. Τρόπους χρηματοδότησης αναζητά ο Δήμος Χανίων προκειμένου να λειτουργήσουν οι ηλεκτρονικές πινακίδες στην πόλη, καθώς ο ανάδοχος εργολάβος κηρύχθηκε έκπτωτος και το έργο δεν ολοκληρώθηκε. Οι πινακίδες λειτουργήσαν για ορισμένο χρονικό διάστημα πιλωτικά. Λόγω πλημελούς εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου, το οποίο ήταν χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ μέσω του προγράμματος της ψηφιακής σύγκλησης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγες ημέρες να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, την εταιρεία η οποία είχε αναλάβει να το υλοποιήσει. Κατά συνέπεια το έργο δεν παραδόθηκε ποτέ ολοκληρωμένο και έτσι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Σε αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι οι πινακίδες αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν να λειτουργούν με πιλωτική λειτουργία. Στόχος του Δήμου είναι το έργο να ολοκληρωθεί και οι πινακίδες στους δρόμους της πόλης να λειτουργήσουν κανονικά, προκειμένου πολίτες αλλά και επισκέπτες να λαμβάνουν χρηστικές πληροφορίες. Θα έχουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να ξαναλειτουργήσουμε τις πινακίδες. Γιατί θέλουμε να λειτουργήσουν οι πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί στο Δήμο Χανίων. Ψάχνουμε να βρούμε μια καινούργια χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ προκειμένου να το εντάξουμε. Πράγμα το οποίο θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα. Μεταξύ των δρόμων στους οποίους έχουν τοποθετηθεί ηλεκτρονικές πινακίδες είναι ο Κλαδισσός, η Ακροτηρίου, ο Κόμβος των Μουρνιών και η Λεωφόρος Σούδας. Στα 225 υπολογίζονται από το Δήμο Σφακίων τα καμένα στρέμματα δασικής έκθεσης στον Άγιο Παύλο Σφακίων. Όλα τα στοιχεία δείχνουν εμπρισμό, ενώ καταλυτική στην προσπάθεια της κατάσβεσης της φωτιάς ήταν η συνδρομή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου.
10 ρήψεις νερού από το ελικόπτερο Super Puma του πυροσβεστικού σώματος και οι επίπονες προσπάθειες πεζοπόρων τμήματων από Χανιά, Βρύσες και Ηράκλειο είχαν ως αποτέλεσμα αργά χθες το απόγευμα να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο δάσος στην περιοχή Σελούδα του Δήμου Σφακίων. Θέλω να σας πω ότι από χθες εξελίχθηκε η πυρκαγιά αυτή σε 4 σημεία, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να ήταν τυχαία. Ήταν μεγάλη ένταση, ανέβαινε προς τα βουνά. Παντρώσαμε εμείς το χωριό πάνω τον Άι Γιάννη με 2 πυροσβεστικά αυτοκίνητα και στη συνέχεια γίνανε 4, μήπως απειληθεί το χωριό. Οι 4 εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα στο συγκεκριμένο δύσβατο σημείο, 700 μέτρα από το δρόμο, κάνουν πλέον τους αξιωματικούς του ανακριτικού τμήματος να αναζητούν από την πρώτη στιγμή, σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία Χανίων, τον ή τους εμπριστές που θέλησαν να καταστρέψουν το απαράμιλου φυσικού κάλους Πευκοδάσου Σελούδας. Προσωπική μου εκτίμηση, όπως και εκτίμηση των κατοίκων της περιοχής, είναι ότι υπάρχει μια εμπριστική ενέργεια, με δεδομένο ότι είχαμε διαφορετικές εστίες ταυτόχρονα, τουλάχιστον από 5 σημεία. Αυτό καταδεικνύει το γεγονός ότι υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σαν γεγονός, εμείς ήδη και δημόσια το έχουμε καταδικάσει σαν Δημοτικό Συμβούλιο και ζητάμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες, ούτως ώστε ο δράστης να οδηγηθεί αρμοδίως και για να μην έχουμε στο μέλλον παρόμοια συμβάντα. Απολογισμός της πυρκαγιάς, πάνω από 225 στρέμματα αμπεύκα αποτεφρώθηκαν. Την τελευταία μάλιστα στιγμή γλίτωσε το κυρίως πευκοδάσος του Άγιου Παύλου. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησε υπό την επίβλεψη του Περιφερειάρχη Κρήτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του κυρίου Μαραγκάκη, η επέμβαση των πεζοπόρων τμήματων της ΕΜΑΚ, των τμήματων που είχαν προσέλθει από όλα τα πυροσβεστικά κλιμάκια του νομού και πρέπει να το σημειώσουμε των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι με αυτοθυσία επέδειξαν την προσφορά τους στο γεγονός. Θέλω να επισημάνω ότι καθοριστική υπήρξε και χθες η επέμβαση του ελικοπτέρου του ελικοπτέρου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, διότι λόγω του δύσβατου της περιοχής τα πεζοπόρα τμήματα ήταν πολύ δύσκολο να έχουν αποτελεσματικότητα στην επέμβαση κατά της πυρκαγιάς. Στην περιοχή επιχείρησαν από πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής από όλη την Κρήτη, ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο, καθώς ήταν αδύνατη πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς δεν υπάρχει οδική πρόσβαση. Την επιχείρηση συντόνιζε ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρήτης, Γιάννης Μαραγκάκης. Δείτε συνέχεια το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η επέλαση της γρήπης, τουλάχιστον έναν μήνα. Ακόμη χρειάζεται προσοχή για τις ευπαθείς ομάδες. Τι λένε οι ειδικοί? Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει από τις επόμενες και όλες ώρες ο καιρός μετά τη μήνυ επιδείνωσή του. Το Σαββατοκύριακο η Κρήτη θα έχει γενικά καλό καιρό, ενώ η καλοκαιρία πρόκειται να διατηρηθεί και τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας. Εάν και η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με μικρή σταδιακή βελτίωση των καιρικών φαινομένων, τις επόμενες ώρες αναμένεται οι νεφώσεις να πυκνώσουν και να διατηρηθεί ο άστατος καιρός. Από αύριο Σάββατο όμως θα υπάρξει γενικότερα βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Με λίγες μόνο αραιές πρόσκαιρα νεφώσεις, αλλά κατά τα άλλα θα υπερτερεί η ηλιοφάνεια. Ενώ μόνο προς το βράδυ και πάλι ενδεχόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους κάποιες αραιές υψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να διατηρούνται λίγο ενισχυμένοι, τουλάχιστον για τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, από νοτιοδυτικές κυρίως διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει στα 4 με 5, τοπικά έως και τα 6 μποφόρ στα πελάγη. Πολύ γρήγορα όμως και τουλάχιστον μέχρι τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται ότι θα εξασθενήσουν και η έντασή τους θα διατηρείται στα 4 και τοπικά μόνο μέχρι και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα σημειώσει κανονικές για την εποχή τιμές, με την ελάχιστη να ξεκινάει κοντά στους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου και τη μέγιστη να κορυφώνεται στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Μεμονωμένες αραιές νεφώσεις ενδέχεται να σημειωθούν στην αρχή της ημέρας της Κυριακής, καθώς οι υπόλοιπες ώρες θα κυλήσουν με καλές καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι αναμένεται ότι θα είναι γενικά από ανατολικές έως και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή τους όμως να μην υπερβαίνει τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι σε πολύ καλά και πάλι επίπεδα, με την ελάχιστη να ξεκινάει στους 11 με 12 βαθμούς Κελσίου και την μέγιστη να κορυφώνεται ενδεχομένως στους 20 βαθμούς Κελσίου ή και λίγο παραπάνω στις βόρειες περιοχές της Κρήτης.
Η καλοκαιρία θα διατηρηθεί και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ η στροφή των ανέμων σε νότιους θα ανεβάσει και τη θερμοκρασία. Σε πλήρη έξαρση βρίσκεται ο ιός της γρίπης με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, διότι η έξαρση αυτή λόγω και των καιρικών συνθήκων ευνοείται και δεν αναμένεται να υποχωρήσει νωρίτερα από τα μέσα Απριλίου. Αισθητά πτωτική τάση, όπως αναμενόταν, εμφανίζει η δραστηριότητα της γρίπης. Ήδη παρατηρείται μείωση της γρυπόδου συνδρομής στην κοινότητα των επισκέψεων σε γιατρό, αλλά και των ατόμων που νοσηλεύονται στη μονάδα συντατικής θεραπείας. Ωστόσο, όπως αναφέρει στο www.πρακτορείο-υγείας.gr του ΑΜΠΕ, ο καθηγητής παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Σωτήρης Τσιόδρας, η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να βρίσκεται σε επιφυλακή, τουλάχιστον έως αρχές Απριλίου, οπότε αναμένεται σταθεροποίηση της κατάστασης, καθώς ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες εγκυμονεί ο κίνδυνος κυκλοφορίας άλλου στελέχους που μπορεί να προκαλέσει μικροεπιδημία. Είναι κάπως καλύτερα σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουμε από το ΚΕΛΠΝΟ, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων που έχουμε στη χώρα μας, όπου έχουμε κάποια στατιστικά αποτελέσματα. Φαίνεται λοιπόν ότι η γρίπη μπαίνει σε ύφεση. Βέβαια θα υπάρξουν κρούσματα και το Μάρτιο, και ο Απρίλης είναι ένας μήνας όπου έχουμε μια καθοδική πορεία και μετά μπαίνουμε σε φάση πλήρης ύφεσης. Υπάρχουν ακόμα κρούσματα, είναι ευάλωτες οι ομάδες υψηλού κινδύνου και αυτές πρέπει να προστατεύσουμε, εκεί πρέπει να δώσουμε σημασία τόσο όσον αφορά τους ενήλικες όσο και τα παιδιά. Σημειώνεται ότι η έξαρση της γρίπης φέτος οφείλεται στην επικράτηση του ιού γρίπης τύπου Α, η Τ1Ν1. Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΛΠΝΟ, οι νεκροί από επιπλοκές της γρίπης ανέρχονται σε 159, ενώ στις μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 59 ασθενείς. Συνολικά από την αρχή που ενέσκυψε το κύμα γρίπης έχουν νοσηλευτεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας 386 ασθενείς. Το δυστύχημα είναι ότι δεν έχουμε υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στις ομάδες υψηλού κινδύνου, και οι ομάδες υψηλού κινδύνου είναι αυτές που καταλήγουν στις μονάδες συντατικής θεραπείας και δυστυχώς κάποιες φορές πεθαίνουν είτε από άμεσες είτε από έμεσες επιπλοκές της γρίπης. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το περάσουμε εμείς σαν γιατροί, πρέπει να το περάσουμε σαν μήνυμα εμείς οι γιατροί στους ασθενείς μας και στον κόσμο. Πρέπει να υπάρχει μια σωστή πληροφόρηση έτσι ώστε να εμβολιάζεται ο κόσμος. Είναι ένα ασφαλέστατο εμβόλιο, δεν έχει παρενέργειες. Έχει παρενέργειες η γρίπη, όχι το εμβόλιο. Στα χέρια της διοίκησης του Παγνή βρίσκεται ο φάκελος της αναισθησιολόγου που επλέκεται στην υπόθεση του θανάτου της 4χρονης Μελίνας. Όπως ωστόσο έγινε γνωστό, δεύτερη ΕΔΕ δεν θα διεξαχθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Από χθες βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου ο φάκελος της αναισθησιολόγου, η οποία είχε εμπλακεί και στην υπόθεση της 4χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εγχείρηση για κρεατάκια. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, δεν τίθεται θέμα δεύτερης ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενώ όπως είπε, το νοσοκομείο αυτό που πρέπει να κάνει είναι να συμπληρώσει το φάκελο με βάση την υπάρχουσα ΕΔΕ που έγινε για την αφαίρεση από τη γιατρό οπιούχων φαρμάκων. Η ΕΔΕ έγινε, δεν γίνονται κάθε μέρα. Όταν γίνει μια ΕΔΕ, τελείωσε. Αυτό που είχε πει η κυρία Παγώνη είναι ότι το νοσοκομείο δεν έβγαλε κατηγορία για την συγκεκριμένη. Το θέμα, τέλος πάντων, είναι νομικό το θέμα. Τυπικό θα έλεγα. Πιστεύω τυπικό, διότι αν κανείς διαβάσει καλά το νόμο, σε παραγράφους παρακάτω αναφέρει πολλά. Δεν είμαι νομικός, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες που έχω από νομικούς, πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν και να μην τρενάρει τόσο πολύ αυτό το θέμα. Ο κύριος Χαλκιαδάκης τόνισε ότι άμεσα η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου θα συνεδριάσει προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες συμπληρώσεις που ζήτησε το Πειθαρχικό Συμβούλιο, έτσι ώστε ο φάκελος να επιστραφεί και πάλι. Όσον αφορά τη διοίκηση του νοσοκομείου, αυτό που έχω να πω είναι συντομότατα θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να διορθωθούν μέσα σε παρένθεση αυτές οι πιθανές ελλείψεις του φακέλου. Θα σας ενημερώσουμε όταν πια έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία.
Μια αρκετά ενδιαφέρουσα έκθεση αρχιτεκτονικής θα φιλοξενηθεί τις επόμενες ημέρες στο ΚΑΜ. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα από Έλληνες αρχιτέκτονες που διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς και θα ανοίξει τις πύλες της στο κοινό την ερχόμενη Κυριακή 6 Μαρτίου. Έργα Ελλήνων αρχιτεκτόνων που διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς της Διεθνής Ένωσης Αρχιτεκτόνων την περίοδο 2011-2014 θα έχουν οι Χανιώτες κατά τη διάρκεια της έκθεσης Έλληνες αρχιτέκτονες που διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Η έκθεση αποτελεί προϊόν συνδιοργάνωσης της ΚΕΠΕΔΙΧ ΚΑΜ, του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων και υποστηρίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Την Κυριακή το απόγευμα στις 7 εγκαινιάζεται στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου έκθεση με τίτλο Έλληνες αρχιτέκτονες που διακρίθηκαν σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς της ΟΥΙΑ. ΟΥΙΑ κατά το διάστημα 2011-2014. ΟΥΙΑ είναι η Union Internationale des Architectes, Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων. Είναι μία από τις προσπάθειες για την διεθνή παρουσία, της διεθνή παρουσία του ΚΑΜ, η οποία ενισχύεται και μέσα από αυτή την συνεργασία, για την οποία αυτή η πρώτη η έκθεση είναι η απαρχή, η οποία ευελπιστούμε να έχει μια σημαντική εξέλιξη στο μέλλον. Παράλληλα με τα εγκαίνια της έκθεσης που θα διεξαχθούν στις 6 Μαρτίου, οι αρχιτέκτονες Νίκος Φιντικάκης και Κάρολος Γαλανός θα πραγματοποιήσουν εισηγήσεις, ενώ θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με θέμα Διεθνής Αρχιτεκτονική Διαγωνισμή, Δυνατότητες και Προσδοκίες. Ο σύλλογός μας υποστηρίζει, συμμετέχει στην έκθεση αυτή, συνδιοργανώνει με το ΚΑΜ και με το τμήμα της Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτόνων την έκθεση αυτή και ενδιαφέρεται πολύ να προβάλλει τις δυνατότητες που δίνουν οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί στους επαγγελματίες αρχιτέκτονες και ειδικότερα τους νέους. Και επιμένει στον θετικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι διεθνείς διαγωνισμοί, οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί γενικότερα και ειδικότερα οι διεθνείς διαγωνισμοί που απασχολούν, τους οποίους αφορά αυτή η έκθεση, γιατί είναι όλο και μεγαλύτερη η σημασία τους σε συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας και δίνει εκτός από τη δυνατότητα να προβάλλουν τις ιδέες τους και να βοηθήσουν με απόψεις ενδιαφέρουσες οι νέοι αρχιτέκτονες, δίνει διέξοδο και σε θέματα που αλλιώς δύσκολα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με μελέτες που θα μπορούσαν να ανατεθούν από αναγνωρισμένους αρχιτέκτονες. Η έκθεση θα λειτουργήσει στον δεύτερο όροφο του ΚΑΜ καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, Δευτέρα και Τετάρτη και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις και η πρόγνωση του καιρού. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.